το 27ο λεπτό του αγώνα, φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στην μπάλα Παπαβασιλείου, αφήνει. Ρότσα εκτελεί, περνάει μπάλα και αν έχουμε το 2-0 από το αριστερό ευθύβολο σουτ φάουλ του Ρότσα στο 87ο λεπτό του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του με τον Ρότσα. Παναθηναϊκός σε Γάλεο 2-0. Παραμάχο και τώρα τον Ταράζι. Ετοιμάζεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Να η βαθιά παλιά που δεν βρίσκει ο Ρότσα. Να ο Μαυρίδης, να ο Ρότσα σουτάρει και είναι το δεύτερο γκολ. Και είναι, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο γκολ για τον Παναθηναϊκό μέσα σε μια αποθέωση. Σε μια αποθέωση παικτών. Δείτε εδώ τον Γκμοχ με τον Καλογερά και τον Παπαδημητρίου. Δείτε εδώ τον αρχηγό τον Κυράσα. Δείτε τον Ιβατινό. Και ξαναδείτε τη φάση. Κοιτάξτε, ο Ρότσα κάνει προς τη μην. Έρχεται ο Μαυρίδης, κάνει το λάθος ο Νίλσεν. Σουτάρει με το δεξιό ο Ρότσα και πλέον στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει έτσι το 2-0. Calcio di rigore. Poi realizza ancora il secondo gol con Rocha e siamo. Αντωνίου κοφτεί παλιά για τον Ρότσα, καλή θέση ο Ρότσα και είναι το 1-0 στη φάση αυτή στο 28ο λεπτό. Έπαιξε πάρα πολύ ωραία το 1-2 ο Αντωνίου, έβγαλε τον Ρότσα στη θέση μέσα αριστερά. Βγήκε ο Πουπάκης και ο Ρότσα με αριστερό σουτ ανοίγει το σκορ. 64ο λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Παναθηναϊκός Άρης 0-1, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Σαραβάκος. Σαραβάκος, διώχνει ο Κατσιαούνης, Ρότσα σε καλή θέση. Ρότσα θα κάνει το σουτ, πολύ κοντά στη φάση και είναι γκολ. Γκολ σημειώνει ο διαιτητής, ο Ρότσα θα κάνει το δύνατο σουτ. Είχαν μείνει πίσω οι παίκτες του Παναθηναϊκού και τελικά αδράνησε ολόκληρη η άμυνα του Άρη και είναι το 1-1 από τον Ρότσα. Ρότσα, δυνατό το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα, ένα φοβερό γκολ, ένα φοβερό γκολ από τον Αργεντινό τον Ρότσα, τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει. Αντωνίου, βλάχος, έχει κοντά τον Αλεξίου, άνοιγμα για τον Βασιλείου που θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Τσιαντάκης αποτυγχάνει, σούτ από τον Ρότσα και γκολ. 1-1 το γκολ από τον Ρότσα, καθώς συμπληρώθηκε το 52ο λεπτό. Ήταν η βαθιά παλιά από τον Βασιλείο. Προσπάθησε ο Τσιαντάκης να διώξει την μπάλα. Δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται με δύναμη από πίσω. Ρότσα δυνατό το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα του Ταλικριάδη. Και γίνεται ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Τη εξέδρα. Στο 89ο Χριστοδούλου και Ρότσα θα συνδυαστούν άψογα. Θα ξεφύγει από τον Μιχαήλ εδώ ο Ρότσα. Θα κάνει το 1-3 μέσα σε νέου πρωτοφανεί πανηγυρισμού των φίλων του Παναθηναϊκού στο Αλκαζάρ και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε ξανά το 1-2 όπω λέμε του Χριστοδούλου με το Ρότσα και το 1-3 για τον Παναθηναϊκό που τον έστειλε στο τελικό της 8ης Μαΐου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Αντωνίου στο πλάγιο για τον αρχηγό του, τον Μαυρίδη που κάνει την παλιά. Κόβει με το κεφάλι ο Βούζας, η μπάλα στο Ρότσα. Ο Ρότσα που κάνει τις προσποιήσεις, δοκιμάζει το σούτο Ρότσα, πετάγεται ο δάφκος, δεν μπορεί να αποκρούσει, είναι ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Στο 19, ένα φοβερό γκολ από τον Αργεντινό, τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, που κυριολεκτικά κεραυνοβόλησε τον Γιώργο Δάφκο στο 17. Δόξα Παναθηναϊκός 1-1.